Χαιρετίζουμε και εμεί από την πλευρά μα σημερινή συγκέντρωση την επιτυχία τη ίδια απεργία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή από τα καραβάκια της Αλαμίνας με τη ζώνη μέχρι εδώ πέρα το Χατζικυριάκιο το λιμάνι έχει νεκρώσει, το είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Αυτό έγινε γιατί αυτή τη στιγμή τα πρωτοβάθμια σωματεία μαζί με τους εργαζόμενους έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους. Γιατί αυτή τη στιγμή, μπροστά στα οξυμένα προβλήματα που περιγράψαν εδώ πέρα οι συνάδελφοί μα, έχουμε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να κάτσουμε, να υποταχθούμε, να αναμείνουμε, να γεμίσουμε με αυταπάτε, περιμένοντα να έρθει κάποιο να λύσει τα δικά μα προβλήματα και τα δικά μα βάσανα. Αυτή τη στιγμή, με βήμα και αφετηρία τη σημερινή απεργία, πρέπει από την επόμενη κιόλα μέρα, από αύριο, να ξεκινήσουμε να χυθούμε μέσα στου χώρου δουλειά έτσι ώστε η οργή, η αγανάκτηση και τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν με θέματα υγεία και ασφάλεια, με μισθού, με την ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε, με τα νοσοκομεία τα οποία δεν μπορούν να πάμε μέσα ή τέλο πάντων πηγαίνουμε με ένα σωρό αργατικά ατυχήματα και επαγγελματικέ ασθένειε και οι γιατροί των νοσοκομείων του Πειραιά και οι νοσηλευτέ μα ξέρουν τα μικρά μα ονόματα. Είναι υπόθεση δικιά μα και πρέπει εδώ και τώρα άμεσα να πάρουμε όλα τα μέτρα εκείνα έτσι ώστε και η απεργία 9 του Νοέμβρη πραγματικά να έχει επιτυχία, πραγματικά να πλημμυρίσει ο Πειραιάς, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος για εμάς. Η πείρα όλων των προηγούμενων ετών και του πρόσφατου παρελθόντος δείχνει ότι μόνο με οργανωμένο σκληρό αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε και να εξασφαλίσουμε ακόμα και τα αυτονόητα. Το λέμε αυτό γιατί και το επόμενο διάστημα θα πληθύνουν και θα αυξηθούν αυτοί οι οποίοι θα μας καλούνε στο να γυρίσουμε σε μια άλλη μορφή διαχείριση και να αναποθέσουμε τι ελπίδε μα σε Εδώ στην πόλη του Πειραιά, οι ναυτεργάτε, οι λιμενεργάτες, οι μεταλλεργάτε ξέρουν ότι ακόμα και το παραμικρό χρειάζεται σκληρό αγώνα. Είναι υπόθεση λοιπόν δικιά μα. Είναι υπόθεση αυτό το πράγμα συνεχώς να μετράει βήματα και όλο και περισσότεροι συνάδελφοι να μπαίνουν στον αγώνα και νομίζω πω σήμερα δίνεται μια πολύ καλή και πρώτη απάντηση με το συντονισμό τον οποίο υπάρχει εδώ πέρα ότι δεν πρόκειται να κάτσουμε να μας φάξουν στο γόνατο. Δεν πρόκειται να αφήσουμε συναδέλφου μα να φεύγουν σακάτιδες. Δεν πρόκειται να δουλεύουμε χωρί ασφάλεια. Δεν πρόκειται να μην διεκδικούμε να έχουμε συγκροτημένα δικαιώματα. Δεν πρόκειται εμεί, να αποδεχτούμε ότι με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και τη εργοδοσία δεν θα εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα βαρέα και ανθιγυνά και ότι οι συνάδελφοί μα θα βγαίνουν στα 67 στη σύνταξη, μένοντα πέντε χρόνια παραπάνω για να μην χάσει ένα ευρώ από την τσέπη τη η Κόσκο και η κάθε Κόσκο. Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε ότι θα δεχ... την κατάσταση την οποία έχουν πάει να επιβάλλουν σε 200 συναδέλφου μα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μέσω τη ΣΟΦΕ δουλεύουν με τέσσερα και πέντε μεροκάματα και είναι εκτός σύμβασης. Σε οποιοδήποτε κόλπο, σε οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουν... να μας τυλίξουν μια κόλλα χαρτί και να ξυλώσουν τα εργασιακά μας δικαιώματα... δεν θα απαντήσουμε με στάση αναμονής όπως κάναμε και σήμερα... αλλά είναι η στιγμή και η ώρα να σημάνει ένας γενικός σχεσικομός... με σκοπό να μας βρει πιο δυνατούς και πιο έτοιμους για την επόμενη περίοδο. Έχουμε μπροστά μας την απεργία σε 9 Νοέμβρη. Το λιμάνι θα νεκρώσει από άκρη, άκρη. Ο Πειραιά πρέπει να νεκρώσει από άκρη, άκρη Πρέπει και τα μικρομάγαζα να μπουν σε αυτή τη μάχη γιατί και αυτοί θίγονται. Και πρέπει εδώ πέρα πραγματικά και σε 9 Νοέμβρη και το επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε σε κλιμάκωση του αγώνα. Εμεί από την πλευρά μα, ω λιμενεργάτε, κάνουμε ξεκάθαρο ότι το θέμα τη εφαρμογή σύμβαση και για του 200 αυτού συναδέλφου και το θέμα τη εφαρμογή των βαρέων για τους 700 συναδέλφους λιμενεργάτες που εξαιρούνται είναι στην πρώτη γραμμή του πλαισίου μας, στην πρώτη γραμμή της μάχης και εάν δεν λυθεί το επόμενο διάστημα προχωράμε σε μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτό το πράγμα θα πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες των εργαζομένων κάτω στο λιμάνι για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το βηματισμό μας και πάντα σε συνονόηση σε συντονισμό με τα πραγματικά σωματεία που έχουν καθαρή γραμμή και είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης όπως εδώ πέρα τα σημερινά. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες. Εμείς 12 η ώρα έχουμε σήμερα μια εκδήλωση τιμής και μνήμης κάτω στο ΣΕΜΠΟ στο λιμάνι του Πειραιά γιατί σήμερα κλείνει και ένας χρόνος από το θάνατο του Δημήτρη που σκοτώθηκε πέρσι. Λοιπόν, οπότε σας καλούμε να παραβληθείτε και εκεί πέρα και προχωράμε για την επιτυχία και τη σημερινή απεργία αλλά και τη 9η του Νοέμβρη. Καλή δύναμη. Συνεχίζουμε στη μάχη τη περιφρούρηση των απεργιών. Θα βγούμε νικητέ. Να είστε καλά.